συμμετέχει η Όμικρον στη Γενική Διατραφήτευση? Φυσικά και θα συμμετέχει και ναι. Έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με το Λεσχιχείο, την Αφιλιακή Λεσχιχείο. Μια αρκετά μεγάλη συνεργασία που εδώ και αρκετούς μήνες στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της συγκεκριμένης δενδροφύτευσης. Πάντα με την εποπτεία και το σχεδιασμό του δασαρχείου. Και δεν πολύ, επειδή η ομάδα Όμικρον πρωτοπορεί και στις φωτιές και στην πυρόσβεση και όχι μόνο στη δενδροφύτευση. Τι νόημα έχει να πάει κανείς να φυτεύει, ας πούμε, όταν βλέπει ότι σε λίγες ώρες μέσα, ας πούμε, 300 τόσα στρίμματα στα καρδάμιλα γίνανε στάχτη. Αυτό ήταν κάτι που γίνονταν και θα συνεχίσει να γίνεται άσχετα με τις αιτίες. Γιατί μπορούμε να τις συζητήσουμε πάρα πολλές. Ακόμη και από φυσικά αίτια η φωτιά θα συνεχίσει να μπαίνει και η φωτιά κάποιες φορές είναι και υγεία. Αλλά αν δεν φροντίσουμε για την αναγέννηση, θα μαθηματικά βέβαια και τρανό παράδειγμα η περίπτωση Σαμανής για τυχείο που μπορεί ο καθένας να δει, έρχεται η ερημοποίηση, άλλο ένα παράδειγμα το οποίο βέβαια δεν προφτάσαμε εμείς να το δούμε με δάσος είναι το έπος, αλλά η Αμανή τουλάχιστον που κάποιοι από εμάς πρόφτασαν να δουν δέντρα στην Αμανή, ένα μεγάλο της κομμάτι έχει ερημοποιηθεί.